Καλησπέρα κύριε Διγενή. Καλησπέρα. Θα μας βοηθήσετε λοιπόν να πάμε κι εμείς νοερά βαθιά στο σπήλαιο αυτό, στις Στέρνες πιο συγκεκριμένα. Βέβαια. Με δυσκολία βέβαια εμείς. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν. Λοιπόν, το σπήλαιο των Στερνών ή αλλιώς σπήλαιο Στέρνες βρίσκεται στα Λευκά Όρη, στη νότια πλευρά τους. Και ονομάζεται έτσι επειδή βρίσκεται στην κορυφή Στέρνες. Είναι πολύ κοντά στην κορυφή των, την υψηλότερη κορυφή των Λευκών Ωραίων, της Πάχνες. Πριν ξεκινήσουμε για το σπήλαιο Στέρνες συγκεκριμένα, καλό θα ήταν να πούμε για τα Λευκά Όρη και την σπηλαιολογική σημασία τους γενικότερα. Βεβαίως. Ωραία. Γενικά τα Λευκά Όρη χαρακτηρίζονται από πολλές κορυφές υψηλού υψομέτρου. Συγκεκριμένα 54 κορυφές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.000 μέτρων. Και αποτελούνται κυρίως από ζεστολιθικά πετρώματα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα πολύ ξεχωριστό σπηλαιολογικό υπόβαθρο για την περιοχή. Δηλαδή, τα ζεστολιθικά πετρώματα λόγω της χαμηλής τους σκληρότητας διαβρώνονται εύκολα από το νερό. Και έτσι με τον πέρασμα των χρόνων δημιουργούνται σπήλαια, κυρίως κατακόρυφα, σπηλαιοβάραθρα. Σπηλαιοβάραθρα ονομάζουμε το σπήλαιο που προσεγγίζει τη μορφή πηγαδιού, δηλαδή σχεδόν κατακόρυφα. Ναι. Λοιπόν, τα Λευκά Όρη διαθέτουν τα 5 από τα 10 βαθύτερα σπήλαια της Ελλάδας. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι... Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται εκεί. Ναι. Γενικά, τα Λευκά Όρη είναι σαν τυρί με γεμάτο τρύπες. Είναι παντού σπήλαια. Για να καταλάβουμε βέβαια τώρα, κύριε Διγενή, όταν λέμε τα βαθύτερα σπήλαια της Ελλάδας, ναι, να μας δώσετε έτσι ένα κατακόρυφο μήκος που έχουν για να καταλάβουμε για τι μεγέθη μιλάμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα δύο μεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας, ο Γουργούθακας και το Λιοντάρι, που βρίσκονται στην βόρεια μεριά των Λευκών Ωραίων, έχουν βάθος 1208 μέτρα και 1110 μέτρα αντίστοιχα. Μάλιστα. 1208 μέτρα βάθος είναι το μεγαλύτερο σπήλαιο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Έχουν φτάσει οι σπηλαιολόγοι μέχρι το τέρμα εκεί. Ναι. Λοιπόν, οπότε όλα τα σπήλαια των Λευκών Ωραίων έχουν, είπαμε, κυρίως τη μορφή βαράθρων και με λίγη ή και καθόλου διακόσμηση, σπηλαιοδιακόσμηση, σπηλαιοθέματα μέσα. Ναι. Σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αυτό δεν το συναντάμε συχνά στα Λευκά Ωραία. Λοιπόν, τώρα για τις Στέρνες, το οποίο είναι ένα σπήλαιο που βρίσκεται στη νότια πλευρά και σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, στα 2095 μέτρα. Το μέγιστο εξερευνημένο βάθος των σπηλών των Στερνών είναι τα 585 μέτρα σήμερα. 585. Ναι. Μάλιστα. Κατακόρυφο λοιπόν και αυτό, ναι. Κατακόρυφο, ναι. Έχει κάποια μικρά οριζόντια τμήματα, αλλά κυρίως η μορφή του σπηλαίου είναι κατακόρυφη. Ωραία. Η μέση θερμοκρασία στο σπήλαιο μέσα είναι 6 με 7 βαθμούς Κελσίου, για να... Έχουμε έτσι μια εικόνα των συνθήκων. Βεβαίως, ναι, οι συνθήκες. Ναι. Είναι ένα κρύο σπήλαιο, που τα λίγα κρύα σπήλαια της Κρήτης. Σκότος φανταζόμαστε. Σκοτάδι, ναι. Απόλυτο σκοτάδι, όπως και στα περισσότερα σπήλαια, τα μεγάλα σπήλαια. Κάποιο είδος ζωή υπάρχει εκεί? Είδους ζωής, σκόπευα να το αναφέρω αργότερα, αλλά μιας και το επισημαίνεται, υπάρχουν ζωάκια έντομα μέσα. Έχει γίνει μια μικρή δειματοληψία στην περσινή αποστολή. Κυρίως είναι η μενόκτερα, δίπτερα και κάποια μικρά κολέμβολα ή άλλα τέτοια, ναι, είδη. Σχεδιάζεται να γίνει συντονισμένη, οργανωμένη δειματοληψία την επόμενη αποστολή του 2019. Ωραία. Το καλοκαίρι. Mm-hmm.
Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, κύριε Διγενή, πόση ώρα σας παίρνει, επειδή θέλουμε να μιλήσουμε, προσπαθώ να κερδίσω και λίγο ραδιοφωνικό χρόνο, με αφορμή την τελευταία αποστολή που έγινε πριν μερικούς μήνες, μέσα στην περασμένη χρονιά, που θα μας πείτε για αυτήν. Πόση ώρα παίρνει στους πιλεολόγους να φτάσουν σε ένα τέτοιο βάθος? Αρκετή. Μπορεί να είναι 7 ώρες, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, πολλές φορές, επειδή γίνεται και εργασία μέσα στο σπήλαιο, ναι. Δηλαδή, στείνονται καινούργιες διαδρομές με σκηνιά, περαιτέρω εξερεύνηση, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Αλλά στο περίπου, ας υπολογίσουμε 3 ώρες το να κατέβει κάποιος πιλεολόγος μέχρι κάτω, 2,5 με 3 ώρες, και να ανέβει πάλι πάνω από τα σκηνιά είναι 4 ώρες. Το διπλάσιο, πάνω από το διπλάσιο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει δηλαδή ο χώρος, ικανός χώρος για να μπορέσετε να κάνετε και εργασίες? Φανταζόμαστε τώρα μια κατακόρυφη τρύπα εμείς. Χώρος υπάρχει, όχι πολύ, στο συγκεκριμένο σπήλαιο, αλλά υπάρχει. Δεν συζητάμε για κλειστοφοβία, βέβαια, κύριε Διγενή, ούτε κατά διάνοια. Εσείς οι σπηλαιολόγοι. Οι σπηλαιολόγοι, μέσω εμπειρίας κυρίως, ξεπερνούν το φόβο της. Αν υπάρχει φόβος κλειστοφοβίας, αναγκάζονται να τον ξεπεράσουν. Ναι. Και της υψοφοβίας, βέβαια. Πείτε μας λοιπόν για αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει για το συγκεκριμένο σπηλαιοβάραθρο και τις αποστολές που γίνονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ποιοι συμμετέχουν. Ωραία. Λοιπόν, το σπήλαιο των Στερνών, αν κοιτάξουμε το ιστορικό του, πρωτοανακαλύφθηκε το 1990 με 1992 από μια γαλλική σπηλαιολογική ομάδα, την GSO. Και τότε εξερευνήθηκε μέχρι τα 400 μέτρα βάθος. Στη συνέχεια, η μεταφορά των πληροφοριών για την τοποθεσία του σπηλαίου δεν ήταν πολύ επιτυχημένη. Τη μεταφορά από την γαλλική ομάδα στις ελληνικές. Οπότε οι Έλληνες σπηλαιολόγοι δεν μπορούσαν να βρουν την είσοδο του σπηλαίου. Μέχρι που το 2005, λίγο πολύ τυχαία, η ελληνική σπηλαιολογική ομάδα Σέλλας βρήκε την είσοδο και διοργάνωσε αποστολές το χρονικό διάστημα 2009 με 2012. Κατάφερε μέσα σε αυτό το διάστημα να προσθέσει 28 μέτρα στο συνολικό βάθος του σπηλαίου. Οπότε μέχρι τότε έχουμε 428 μέτρα βάθος εξερευνημένο σπηλαίο. Στη συνέχεια, το 2017, έγινε η αποστολή από το ΣΠΟΚ και προσθέθηκαν άλλα 30 μέτρα στο βάθος. Δηλαδή, έχουμε εξερευνημένο βάθος 458 μέτρα. Στην περσινή αποστολή του 2018 επιτέχθη μια πολύ σημαντική διαφορά στο εξερευνημένο βάθος, δηλαδή εξερευνήθηκαν 127 μέτρα επιπλέον. Πολλά. Αυτό μετέφερε το σπήλαιο των Στερνών από τη 10η θέση που είχε στην κατάταξη των βαθύτερων σπηλαίων της Ελλάδας, την 7η. Οπότε, μέχρι σήμερα έχει εξερευνημένο βάθος 585 μέτρα. Αυτό σημαίνει, βέβαια, κύριε Διγενή, ότι επειδή συνεχίζετε εσείς τις αποστολές κάθε χρόνο και αν υποθέσουμε ότι συνεχώς θα κατεβαίνετε πιο βαθιά, μπορεί να φτάσει και πολύ βαθύτερα, έτσι. Ακριβώς. Πολύ ωραία το θέσατε. Γνωρίζουμε σήμερα ότι συνεχίζει το σπήλαιο, δηλαδή εκεί στα 585 μέτρα φαίνεται ότι υπάρχει συνέχεια, η οποία δεν συνεχίστηκε λόγω του χρονικού περιθωρίου της αποστολής. Αυτό έπρεπε να γίνει την επόμενη αποστολή, το ερχόμενο καλοκαίρι, 7 Ιουνίου με 7 Ιουλίου που θα γίνει η αποστολή. Και επίσης σκοπεύουμε να εξερευνήσουμε και άλλα 20 ή παραπάνω γειτονικά σπήλαια. Έχετε πεδίο δόξης,
Λαμπρό, κύριε Διγενή. Είναι όμως και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι, σπηλαιολόγοι που συμμετέχουν? Βεβαίως, βεβαίως. Αν υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Ναι. Η περσινή αποστολή θέθηκε σε επιτυχία και λόγω των πολλών μέτρων που προσθέθηκαν στο βάθος, αλλά και λόγω του ότι συμμετείχαν 56 συνολικά σπηλαιολόγοι από 8 διαφορετικές χώρες. Είναι κάτι, ένα χαρακτηριστικό για σπηλαιολογική αποστολή, πολύ μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι ίσως μία από τις λίγες, αν όχι μοναδική, αποστολή τέτοιων διαστάσεων, και γι' αυτό τον λόγο χρειάστηκε και καλή χρηματοδότηση από διάφορους φορείς, διάφορους χορηγούς που θα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Οπότε αυτή ήταν η επιτυχία κυρίως της περσινής αποστολής. Σε κάθε αποστολή γίνονται και κάποιες εξερευνήσεις σε γειτονικά σπήλαια. Έγινε και πέρυσι. Και η αποστολή του 2019 που έπρεπε να έρθει έχει πολύ διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή, είπαμε ότι έχει την περαιτέρω εξερεύνηση του σπηλαίου. Επίσης, σκοπεύουμε να κάνουμε κατασκήνωση εντός του σπηλαίου, διότι, όπως είπαμε, το βάθος είναι μεγάλο, οπότε χρειαζόμαστε πάρα πολλές ώρες και ενέργεια να ανεβοκατεβαίνετε. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε, για να εξοικονομήσουμε και χρόνο και ενέργεια, αν στηθεί κατασκήνωση στα 450 μέτρα βάθος, θα μπορούμε να έχουμε κάποιο ανθρώπινο δυναμικό εκεί. Το επιτρέπουν οι συνθήκες, δηλαδή αέρας, επιτρέπουν κάτι τέτοιο, για να μας το λέτε? Ναι, κοιτάξτε, ο αέρας είναι ο ίδιος όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναπνέουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό διότι η σταγονορροή μέσα στο σπήλαιο εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα συνεχώς με οξυγόνο. Αχα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα αέρα. Ναι, είναι όπως και να το κάνουμε, κύριε Διγενή, για λίγους, για λίγους έτσι ανθρώπους αυτό. Δηλαδή το να ασχοληθούμε με τη σπηλαιολογία σε τόσο βάθος. Είναι δύσκολο, έτσι, και μόνο που ακούμε 500 μισό χιλιόμετρο μέσα στη γη, εντάξει, δεν νομίζω ότι ο πολλής κόσμος θα... Είχε ένα ενδιαφέρον γι' αυτό. Έχει επιστημονικό, αναμφίβολα, γεωλογικό, όλα αυτά που μας είπατε. Και είναι σημαντικό ότι έχουμε τέτοιο πλούτο επίσης εδώ στο νησί, τόσο μεγάλο πλούτο, που εσείς τον φέρνετε σε γνώση. Η Κρήτη γενικότερα έχει σχεδόν τα μισά σπήλαια της Ελλάδας. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε γεωλογικά για ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Ναι. Χρειάζεται όμως και εκπαίδευση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άλλο να πας να δεις ένα σπήλαιο έτσι κάπως επιφανειακό και άλλο να κάνεις τώρα αυτές τις αποστολές που μας περιγράφεται. Να θεωρηθεί κάποιος σπηλαιολόγος και να μπορεί να συμμετάξει σε μια τέτοια αποστολή τέτοιων διαστάσεων ή και μικρότερων διαστάσεων γενικότερα, χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σεμινάρια 2 μηνών σχεδόν με σπηλαιολογικές τεχνικές, να ξέρει να χειρίζεται τα υλικά. Γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Αν κάποιος σπηλαιολόγος που έχει τις γνώσεις κάνει κάτι τέτοιο, εισέρχεται σε ένα σπήλαιο, δεν κινδυνεύει, διότι έχει τις γνώσεις. Κάποιος που θα πάει μόνος του, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίς την απαραίτητη γνώση, απολύτως κατανοητό. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, κύριε Διγενή, και αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο όσον αφορά στο θέμα αυτό. Η παρουσίαση, θα γίνει μια παρουσίαση το Σάββατο στο Δήμο Σφακίων για την αποστολή την περισσινή. Ναι. Τα αποτελέσματα δηλαδή, ναι. Το ερχόμενο Σάββατο, το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων της χώρας Φακίων, θα γίνει παρουσίαση όπου θα υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό για όποιον ενδιαφέρει να παρευρεθεί.
Ένα επίσης χαρακτηριστικό των στερνών που δεν ανέφερα είναι ότι αν συγκρίνουμε το υψόμετρο των στερνών με το υψόμετρο του Γουργούθακα, για το Γουργούθακα που είναι το πιο βαθύ σπήλαιο της Ελλάδας, έχουμε υψόμετρο 1485 μέτρα, ενώ για τις στέρνες 2095. Αυτό σημαίνει ότι οι στέρνες έχουν την προοπτική να φτάσουν να γίνουν το μεγαλύτερο σε βάθος σπήλαιο της Ελλάδας. Μάλιστα. Εμείς καλή υπομονή να ευχηθούμε και καλή δύναμη, κύριε Διγενή, σε αυτή την προσπάθεια, και ευχόμαστε σύντομα να το καταφέρετε, να σπάσετε αυτό το, ας το πούμε, ρεκόρ που υπάρχει σε αυτές τις αποστολές, και να μαθαίνουμε κι εμείς. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πράγματα και σημεία στα οποία δεν θα φτάσουμε εμείς ποτέ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι γίνεται, και να ευχαριστήσουμε κυρίως και το Δήμο Σφακίων που μας βοήθησε στην αποστολή, και όλους μας τους χορηγούς, την Ευρωπαϊκή Φιλολογική Ομοσπονδία, διάφορες φιλολογικές εταιρείες, το Χαλκιαδάκι, το Σαφή Ζουμπουλάκι, Κρέταν Μπάιτ, που μας βοήθησαν. Για να φέρετε εις πέρας. Λιγότερο, άλλος περισσότερο. Ναι, διότι είναι μια αποστολή δύσκολη, χρειάζεται πολλή οργάνωση, πολλά υλικά, μεγάλο συντονισμό μεταξύ των φιλολογικών ομάδων ελληνικών και μη. Και σίγουρα είναι κάτι που θα χρειαστούμε και στην επόμενη αποστολή. Στην επόμενη και σε όλες τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Ωραία. Και να πούμε και εκείνα τα αποτελέσματα, κύριε Διγενή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας συνέχεια. Καλό σας βράδυ.